Άνεμος Ελευθερίας. Είναι, μπορώ να πω, η μοναδική ταινία που είδαμε με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Και είναι ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, ο σκηνοθέτης της ταινίας. Θα μπορούσα να πω βετεράνος σκηνοθέτης. Μας έχει δώσει αρκετά ντοκιμαντέρ, ή μάλλον ένα είδος ανάμεσα στο ντοκιμαντέρ και στην αφήγηση, όπως άλλωστε είναι και αυτή η ταινία, η οποία ξεκινάει με αφορμή έναν καλλιτέχνη, έναν σχεδιαστή που φτιάχνει μια δική του ιστορία μέσα στο 21 και την εικονογραφή, ένα είδος εικονογραφημένης ιστορίας, ή κόμιξ θα μπορούσαμε να το πούμε, έτσι. Ναι. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πρώτον. Ναι, πράγματι, κάνω και ταινίες μυθοπλασίες και ταινίες ντοκιμαντέρ και αυτό το είδος, αυτό που λέω εγώ μυθοπλαστικό ντοκιμαντέρ, το οποίο το είχα δοκιμάσει και στο τη νύχτα που ο Φερνάντο Πεσόα συνάντησε τον Κωνσταντίνο Καβάφη, και το οποίο βέβαια έχει μια διαφορά με το δραματοποιημένο. Έτσι, στο δραματοποιημένο έχουμε δραματοποίηση μιας υπαρκτής ιστορίας, ενώ εδώ πέρα είναι και η ιστορία επινοημένη και τα πρόσωπα. Έτσι, είναι φανταστικά. Πράγματι, λοιπόν, η ταινία ξεκινά γύρω στα 1900 σε ένα τυπογραφείο, όπου ετοιμάζεται η έκδοση ενός εικονογραφημένου λαϊκού αναγνώσματος που φέρει τον τίτλο «Άνεμος Ελευθερίας», και έχει για ήρωά του έναν έμπορο φιλικό, τον Ιωάννη Φίλωνα. Αυτά τα εικονογραφημένα αναγνώσματα τότε ήταν εξαιρετικά δημοφιλή. Έτσι μιλάμε ότι ακόμα δεν έχει έρθει ο κινηματογράφος και η φωτογραφία δεν είναι πολύ διαδεδομένη, οπότε συνηθίζανε σε αυτές τις ιστορίες που τυπώνανε ανά 16 σέλιδο να υπάρχει και κάποια λιθογραφία μέσα και πολλές φορές έγχρωμη. Μια τέχνη και τεχνική η οποία ανέδειξε σπουδαίους καλλιτέχνες τότε, ο Σωτηρίος Χριστίδης, ο Δράκος και άλλοι κάνανε χρωμολιθογραφίες. Έτσι λοιπόν και ο δικός μου επινοημένος, ο φανταστικός καλλιτέχνης, ο Φρίξος, ετοιμάζεται λοιπόν να εκδώσει αυτό το εικονογραφημένο ανάγνωσμα. Και παρακολουθούμε τη δράση του ήρωά του, η ταινία αυτό κάνει δηλαδή, παρακολουθεί τη δράση του φιλικού Ιωάννη Φίλωνα στην προεπαναστατική Πελοπόννησο, στις πόλεις διασποράς του ελληνισμού, μέχρι και την κατάληψη, την απελευθέρωση της Καλαμάτας στις 23 Μαρτίου του 1823, ανήμερα. Του 23 σήμερα. Μαρτίου. Του 21, 21, ναι, σαν σήμερα. Και εντάξει, εν είδη επιλόγου υπάρχει και μία αναφορά και στα γεγονότα που ακολουθούν με τον Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο, τη θυσία του Παπαφλέσσα στο Μανιάκι και φτάνει μέχρι και την μετεπαναστατική Ελλάδα. Διάλεξα να ξεκινήσει εκεί πέρα η ιστορία γιατί τότε ακόμα πιστεύω ότι μια ηρωική και ρομαντική αντίληψη της ιστορίας ήταν αρκετά διαδεδομένη και ισχυρή στα λαϊκά στρώματα. Σε αντίθεση με σήμερα που σαφώς έχουμε μια πιο αποστασιοποιημένη ανάγνωση της ιστορίας. Έτσι ήθελα λοιπόν να δείξω και πόσο διαχρονικό είναι το μήνυμα της Επανάστασης του 1821, αλλά ταυτόχρονα και το ότι κάθε εποχή στοχάζεται διαφορετικά πάνω στο 1821. Το σήμερα θα λέγαμε ότι έρχεται στην ταινία μέσα από τις παρεμβάσεις των ιστορικών, έτσι. Ακριβώς, διότι αυτό το ανάγνωσμα για κάποιους λόγους δεν θα καταφέρει να εκδοθεί στην εποχή του. Άρα σήμερα, χρόνια μετά, μια ιστορικός τέχνης ανακαλύπτει, ας πούμε, σκόρπια 16 σέλιδα και τις χρωμολιθογραφίες στα ερείπια αυτού του τυπογραφείου και αποφασίζει να οργανώσει μια έκθεση προς τιμήν αυτού του φανταστικού καλλιτέχνη, του Φρίξου και για το συγκεκριμένο έργο. Συλλέγοντας λοιπόν στοιχεία και θέλοντας να γράψει και κάποιο κατάλογο κτλ., θα έρθει σε επαφή με κάποιους ιστορικούς για να τεκμηριώσει τι από τα αναγραφόμενα στην ιστορία είναι αλήθεια και τι ανήκει στη φαντασία, όπως επίσης και από αυτά που εικονίζονται στις χρωμολιθογραφίες, ποια είναι υπαρκτά πρόσωπα, ποια είναι γεγονότα που πράγματι έχουν συμβεί και ποια είναι πραγματικά. Με αυτή την αφορμή λοιπόν υπάρχουν 4 σύντομες στοχευμένες παρεμβάσεις των ιστορικών. Των σημερινών ιστορικών. Των σημερινών ιστορικών, ναι. Ακριβώς. Η ιστορία λοιπόν του Ιωάννη Φίλωνα, ο οποίος είναι ένας αντιπρόσωπος της φιλικής εταιρείας, ξεκινάει από το Ισμαήλιο, έτσι. Το Ισμαήλιο είναι πάνω στη Βεσσαραβία. Ναι. Ναι, θα βρεθεί και στο Ισμαήλιο. Δηλαδή,
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται στο Ισμαήλιο, να το πούμε με δύο λόγια, ναι, να μην το ξέρετε. Δηλαδή, τον Οκτώβριο του 1820, λίγους μήνες πριν έχει ανατεθεί η διοίκηση, η αρχηγία της φιλικής εταιρείας στον Αλέξανδρο Υψηλάντη, έτσι τον Οκτώβριο του 1820 βρίσκονται στο Ισμαήλιο της Βεσσαραβίας σημαντικά στελέχη ανώτερα της φιλικής εταιρείας, όπου να φανταστούμε ότι πολλοί για πρώτη φορά γνωρίζονται μεταξύ τους. Έτσι. Η εποχή δεν υπήρχε ούτε ίντερνετ ούτε τίποτα. Μπορεί μέσω μια αλληλογραφία. Πολλοί για πρώτη φορά βρίσκονται μεταξύ του. Και εκεί πέρα για πρώτη φορά βάζουν κάτω και οργανώνουν ένα σχέδιο το πότε θα γίνει η επανάσταση και πώς ακριβώς θα οργανωθεί. Περνάνε πια γρήγορα στην εκτέλεση, στην υλοποίηση του σχεδίου της Επανάστασης. Ναι. Αυτό γίνεται τον Οκτώβριο του 1820. Στα αρχικά σχέδια, βέβαια, κάποια στιγμή σκέφτονται να χτυπήσουν πιο κεντρικά στην Κωνσταντινούπολη, να κάνουν κάποιο σαμποτάζ στον ναύσταθμο, να κάψουν το στόλο, που στο στόλο υπάρχουν και αρκετοί ναύτες από τα ελληνικά νησιά. Αλλά γρήγορα το εγκαταλείπουν αυτό το σχέδιο, και αποφασίζουν η Επανάσταση να ξεκινήσει δηλαδή από την Πελοπόννησο, που εκεί πέρα αν θες, υπάρχουν, στηρίζουν πάρα πολλά και στην ύπαρξη των Μανιατών, γιατί οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι στην προεπαναστατική Ελλάδα δύο είναι τα οργανωμένα ένοπλα τμήματα του ελληνισμού. Οι Σουλιώτες, οι οποίοι όμως έχουν ιτηθεί από τον Αλή Πασά τότε και έχουν εκπατριστεί, και οι Μανιάτες, οι οποίοι έχουν και μια αυτονομία. Δεν υπάγονται δηλαδή στο Μωρά Βαλεσί, αλλά υπάγονται στον Καπουδάν Πασά και έχουν μια αυτονομία, εκλέγουν το κοντμπέι. Αυτοί γνωρίζουν ουσιαστικά από όπλα. Στη Δε Πελοπόννησο από το 1803 μέχρι το 1806 οι κλέφτες έχουν εξοντωθεί. Δηλαδή, τους έχουν κυνηγήσει οι Τούρκοι πάρα πολύ άγρια. Πολλοί έχουν καταφύγει στα Επτάνησα, όπως και ο Κολοκοτρώνης. Έχει φύγει το 1806 και θα επιστρέψει παραμονές της Επανάστασης το 1821. Υπάρχουν βέβαια τμήματα, τα αρματολίκια, στην Στερεά και στην Θεσσαλία, όχι όμως στην Πελοπόννησο. Στην Πελοπόννησο το μόνο που μένει είναι οι κάποι, δηλαδή μικρές ένοπλες ομάδες συνοδείας των προκρήτων. Ουσιαστικά λοιπόν πράγματι προσδοκούν στην συμμετοχή των Μανιατών, θέλουν να ξεκινήσει η Επανάσταση από την Πελοπόννησο. Βέβαια ο Αλέξανδρος Υψηλάτης κάποια στιγμή αυτονομείται, θεωρεί, επειδή και ο ίδιος ας πούμε είναι πρίγκιπας, υπάρχουν κλάδοι της οικογένειάς τους, παραδουνάβιες ηγεμονίες, και κάνει αυτό το τόλμημα να ξεκινήσει η Επανάσταση από τις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Όπου όμως φάνηκε πολύ γρήγορα ότι δυστυχώς δεν υπήρχε το λαϊκό αίρισμα για να μην εκπέρα. Αντίθετα, οι φαναριώτικες οικογένειες που είχαν την διοίκηση αυτών των ηγεμονιών, την αγόραζαν έτσι από τους Τούρκους, μπορούμε να πούμε ότι ήταν μισητοί στα λαϊκά στρώματα κιόλας. Και έτσι δεν υπήρξε η υποστήριξη και ευτυχώς βέβαια τα νέα τότε κυκλοφορούσαν αργά. Και παρόλο που αυτό έγινε το Φεβρουάριο και τότε δεν μαθεύτηκε και χάρη και στην επιμονή βέβαια και του Παπαφλέσσα, του οφείλουμε πολλά, η Επανάσταση ξέσπασε τότε το Μάρτι του 1821 στην Πελοπόννησο. Στην ταινία τώρα έχουμε μια δραματοποίηση της ιστορίας και η αλήθεια είναι ότι θα έλεγα ότι ξαφνιάζει λίγο. Φαίνεται σαν να υπάρχει μία, ας πούμε, πληθώρα μέσων. Θέλω να πω ότι γίνεται μια αναπαράσταση της εποχής με έναν τρόπο, όχι γραφικό, νομίζω, αλλά αρκετά πιστικό. Εμένα προσωπικά μου θύμισαν και κάποιες σκηνές χωριάτικες, ας πούμε, μωραΐτικες, που ναι, με τα ζωντανά που κουβαλούν τα φορτία κτλ. Αυτό πόσο εύκολο και πόσο δύσκολο είναι να στηθεί μια... Στη σημερινή Ελλάδα, δηλαδή, μια Ελλάδα του 1821, με ανθρώπους που φορούν τα ρούχα εκείνης της εποχής κλπ. Και πολύ δύσκολο, δηλαδή, τώρα να το λέμε ότι στην Ελλάδα να προσπαθείς να κάνεις μια ταινία εποχής με αυτούς τους συχνούς προϋπολογισμούς που έχουμε, είναι ένα εγχείρημα εξαιρετικά δύσκολο, παράτολμο, θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά και η εμπειρία των συνεργατών στην παραγωγή και έντυσαν μαζί μου συνέχεια, δηλαδή σε όλα τα γυρίσματα κάτω και αυτά. Ήταν σημαντική δηλαδή η εμπειρία και η βοήθειά τους. Και ο σωστός σχεδιασμός δηλαδή που είχαμε, γιατί θέλαμε ευθύς εξ αρχής ακριβώς
να δείξουμε μια εικόνα η οποία να φεύγει από τα στερεότυπα έτσι, της πάλευκης φουστανέλας και το... Θέλαμε να δώσουμε μια εικόνα πιο γήινη, πώς ήταν δηλαδή η κοινωνία της εποχής, πώς συναλλάσσονταν, ποια ήταν τα εμπορεύματα που κυκλοφορούσαν. Όλο δηλαδή αυτό το πράγμα, δώσαμε μεγάλη λεπτομέρεια, έγινε πολλή έρευνα σε συνεργασία με ιστορικούς ανθρώπους και η Ιουλία Ισταυρίδου, η συνεργάτης που είχα στα σκηνικά και στα κουστούμια, η οποία έφυγε εν μέσω της ταινίας, αλλά και αυτοί που συνέχισαν. Ψάξαμε από εικόνες, από γραβούρες της εποχής, πώς ήταν τα ρούχα, γιατί έχουμε λίγες πληροφορίες εικονικές από την εποχή. Έτσι, πάντα ναι. Θυμίζω, είμαστε πριν τη φωτογραφία. Και έχουμε και αρκετές εξειδανικευμένες. Μπράβο, και έχουμε και αρκετές εξειδανικευμένες, αρκετές υποκειμενικές θεωρήσεις, δηλαδή το πω και... οπότε ψάξαμε σε πηγές διάφορα να μπορέσουμε να δώσουμε μια εικόνα κοντά στην πραγματικότητα. Σαφώς, βέβαια, υπάρχουν τα διάκαινα της ιστορίας, σιωπές, πράγματα που δεν είναι καλυμμένα. Αυτά, αν θέλεις, είναι και ο έφορος τόπος να ανθίσει και η φαντασία, να βάλει και αυτή τα δικά της. Ναι, αλλά δώσαμε μια μεγάλη σημασία και επειδή εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ στις ταινίες μου και το ποιητικό κομμάτι και το εικαστικό, δουλεύω δηλαδή ολόκληρα πλάνα σε καν σαν πίνακες, είχαμε δώσει πολύ μεγάλη σημασία να γίνει μια... Να βγει δηλαδή αυτό που θα λέγαμε το άρωμα μιας εποχής. Ναι. Το άρωμα μιας εποχής. Και πολύ σημαντική δουλειά και στον ήχο μαζέψαμε δηλαδή για το τι μπορεί να ακούει ας πούμε ο άνθρωπος τότε μια εποχή πριν από τους μηχανικούς ήχους, μια εποχή που το, αν θες, το ζωικό κεφάλαιο είναι πανταχού παρόν, είτε σαν υποζύγια, είτε σαν είναι δίπλα στην καθημερινότητα των ανθρώπων στις αυλές, σηκώσει τα ζώα για να τρεφούν να κάνουν. Ήχοι οι οποίοι τους έχουμε ξεχάσει σήμερα, το πετάλωμα ενός ζώου, τα τροκάνια, ας πούμε, κάποιος που πουλάει, ας πούμε, κουδούνια και που είναι φτιαγμένα να οκτάβες, πράγματα που... Σαφώς δεν υπάρχουν στη σημερινή δεν υπάρχουν, ναι, ναι. Λέγαμε πριν ξεκινήσουμε ότι η προσπάθεια του ελληνικού κινηματογράφου παραδόξως, ενώ θα έπρεπε πραγματικά παραδόξως, να εικονογραφήσουν το 21 είναι λίγες και μάλιστα οι αξιοσημείωτες είναι τόσο ευάριθμες που θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι λιγότερες και από το μέτρημα στο ένα χέρι, γιατί στα δάκτυλα του ενός χεριού. Πού μπορεί να οφείλεται αυτό? Θέλω να πω ότι η ιστορία της Επανάστασης, της Ελληνικής Επανάστασης, είναι η καταγωγική μας ιστορία, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, όλες μας οι σύγχρονες ιστορίες από εκεί ξεκινάνε, και στο δημοτικό τραγούδι, αλλά και στην ίδια μας, στην ίδια μας, ακόμα και την οικογενειακή ιστορία. Στην Πελοπόννησο, Φερρυππίν, πολλές οικογένειες έχουν ανάμνηση ακόμα. Βέβαια. Από την εποχή εκείνη, τους προπροπαπούδες τους κτλ. Γιατί όμως αυτή η σπανιότητα ελληνικών ταινιών σχετικά με το 21? Κοίτα, νομίζω το πρώτο που είπαμε είναι αυτό. Δηλαδή, ότι είμαστε μια χώρα της περιφέρειας με ελάχιστες επενδύσεις στην κινηματογραφική, να μην το πούμε βιομηχανία, κινηματογραφική βιομηχανία, για βιοτεχνία πρόκειται ουσιαστικά. Έτσι. Άρα λοιπόν, με τέτοιους πενιχρούς προϋπολογισμούς είναι πολύ δύσκολο να κάνεις, ας πούμε, μια ταινία εποχής. Επίσης υπάρχει μια σαφώς μικρή αγορά η οποία δεν μπορεί να αποσβέσει το κόστος. Η δική μας ιστορία δυστυχώς δεν ενδιαφέρει την ξένη αγορά. Κακώς. Γιατί έχουμε μια ιστορία, και εμείς σταθούμε μόνο στο 1821, αν είχαμε τη δυνατότητα από την αρχαιότητα. Ναι. Και βλέπουμε οι Αμερικάνοι, που έχουν την οικονομική δυνατότητα και το Hollywood, τη δική τους ιστορία, που δεν είναι ούτε 150 χρόνων, ας πούμε, είναι κτήμα όλου του πλανήτη. Από την Κορέα, την Ινδονησία, τη Ζιμπάμπουε, μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και έτσι άλλες χώρες και εμείς μεταξύ μας, που σαφώς υπάρχει ένα κοίτασμα στην ιστορία, πολύ σημαντικό, που θα μπορούσε να δουλέψει ο κινηματογράφος, δεν μπορούν να το επικοινωνήσουν και να κάνουν. Πιστεύω ότι εκεί είναι κάτι πολύ σημαντικό. Μετά νομίζω πάντα ότι πρέπει και η ιστορία και οι ταινίες που γίνονται να είναι απαλλαγμένες από αυτό που έλεγε δηλαδή ο Φίλιππος Ηλίου, την ιδεολογική χρήση της ιστορίας. Πιστεύω δηλαδή ότι δεν πρέπει να γίνονται
μέσα θέλοντας να εξυπηρετήσουν ένα συγκεκριμένο νόημα, φορώντας κάποιες ιδεολογικές παροπίδες. Και εκεί είναι πάλι που ατύχησαν, διότι κάποιες ταινίες πιο πρόσφατες γίνανε γύρω στο 1971, στα 150 χρόνια από την Επανάσταση, εν μέσω της Χούντας. Και είναι χαρακτηριστικό ότι, δηλαδή, υπάρχει μια ρητορική, μια ρητορική και μια αντίληψη η οποία, ναι, δεν υπηρετεί δηλαδή ούτε την ιστορία, αλλά ούτε και την ίδια την κινηματογραφική γλώσσα, σαν αφήγηση. Mm. Γιατί πιστεύω ότι πρέπει να είσαι ελεύθερος, δηλαδή, δεν μπορώ να πω κάτι. Υπάρχει μια σκηνή, μια αγιογράφηση στην άρτη, που μπαίνει με έναν καλόγερο, με ένα φως, μπαίνει μέσα σε ένα νευθύν και τέτοιο. Πάντα μ' αρέσουν, γιατί ήταν, αν θέλεις, η μόνη εικόνα που είχαν οι άνθρωποι τότε να βλέπουν στις εκκλησίες. Δεν κυκλοφορούσαν βιβλία, έτσι λέω, και πριν το 1800. Αυτή γίνεται σε ένα μοναστήρι, στην παλιά Μονή Βουλκάνου πάνω, και πράγματι η εκκλησία είναι με τοιχογραφίες των αδελφών Μόσχου γύρω στο 1632, ένα εξαιρετικό αγιογραφικό εργαστήρι που είχε κάνει στην περιοχή. Ήθελα λοιπόν να βάλω κάποια στιγμή τον ήρωά μου, τον Φιλικό, να παρακολουθεί μια σκηνή έτσι αγιογράφηση. Μπορείς να πεις ότι στον βασικό άξονα της μυθοπλασίας, ότι αυτό το πράγμα δεν προσφέρει, ας πούμε, κάτι. Αν το δεις όμως σαν σύνολο, στο κλίμα που φτιάχνει μιας εποχής, και σου δίνει την αίσθηση πώς ζούσανε, τι ήταν οι άνθρωποι, από τι εμπνεόντουσαν. Δηλαδή, η πόρητα περνάει πληροφορίες. Ναι. Γιατί δεν είναι μόνο... Ακριβώς. Δεν είναι μόνο τα πολεμικά γεγονότα ή τα ηρωικά γεγονότα. Είναι η ζωή, ο τρόπος που αντιλαμβάνονταν τη ζωή αυτοί οι άνθρωποι. Και οι εικόνες που είχαν, οι παραστάσεις που είχαν. Ακριβώς. Αν μπορούμε βέβαια να τις... Ναι, αν μπορούμε. Ναι, γι' αυτό δίνω σημασία. Επίσης υπάρχει ένα εργαστήρι επεξεργασίας με τάξεις, που ήταν τότε πολύ διαδεδομένο, δηλαδή στο Μοριά, που εκεί πήρε και ο Μοριάς από τις Μοριές το όνομά, και γινόντουσαν μάλιστα και προεπαναστατικά και εξαγωγές και στη Γαλλία, και αυτό ήταν, το μετάξι ήταν ένα σημαντικό προϊόν, δηλαδή, της περιοχής, και ήταν, αν θέλεις, από τις πρώτες βιοτεχνίες που στην όρεξη μιλάμε, εντάξει, ακόμα δεν έχει αναπτυχθεί η βιομηχανία. Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά μιας εποχής. Και επίσης είναι αυτά που και μέσα από την ανταλλαγή των προϊόντων θα παίρνουν σε επαφή τους ανθρώπους και με τον έξω κόσμο, με τι γίνεται. Γνωρίζουμε επίσης ότι παρόλο που ο εκχρηματισμός της οικονομίας δεν ήταν πολύ μεγάλος, παρόλα αυτά και στο παζάρι, δηλαδή το βδομαδιάτικο παζάρι της Καλαμάτας, γνωρίζουμε ότι είχαν ισχύ και άλλα νομίσματα της εποχής, όχι μόνο δηλαδή τα αγρόσια και οι παράδες, το νόμισμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά Φιωρίνια, Ναπολεόνια, όλα αυτά. Δηλαδή, δεν ήταν απομονωμένοι άνθρωποι μέσω του εμπορίου και τα λοιπά. Κυκλοφορούσαν, αντάλλασαν προϊόντα και βεβαίως αντάλλασαν και ιδέες. Ίσα-ίσα που στην ταινία, έτσι όπως μάλιστα με αυτόν τον ωραίο χάρτη που τρέχει σε όλη την ταινία, αντιλαμβανόμαστε μια ευρύτητα του ελληνισμού εκείνης της εποχής. Δηλαδή από τη Μαύρη Θάλασσα και τις ελληνικές, ας πούμε, παροικίες στη Μαύρη Θάλασσα, μέχρι την Αδριατική Θάλασσα, όλο αυτό το τόξο, ας πούμε, στο οποίο ταξιδεύει ο Ιωάννης Φίλων, μέσω της Πελοποννήσου και τα λοιπά, ίσα-ίσα φαίνεται μια ευρύτητα του ελληνισμού εκείνη την εποχή. Βέβαια, και μπορούμε να πούμε ότι και σε αυτές τις πόλεις, δηλαδή τον βάζω να πηγαίνει Τεργέστη, να περνά από Βιέννη, από λοιπά, πράγματι υπήρχαν ανθυρές κοινότητες του ελληνισμού. Επίσης, εκεί είχαμε ελληνικά τυπογραφεία, που τυπωνόντουσαν πολλά βιβλία και βιβλία του λεγόμενου νεοελληνικού διαφωτισμού, που σαφώς είναι ένα πολύ σημαντικό ιδεολογικό ρεύμα της εποχής και παίζει μεγάλο ρόλο, όχι μόνο και σαν στροφή προς την αρχαιότητα, μάλλον ανακάλυψη δηλαδή από τη μεριά μας της αρχαιότητας, αλλά κυρίως με την εισαγωγή των επιστημών, έχουμε τις φυσικής, το απάνθεσμα του Ρίγα, πολλά πράγματα τα οποία μπορεί μεν
να μην είχαν πλατιά κυκλοφορία, αλλά σίγουρα είχαν μεγάλη επίδραση στους ανθρώπους. Πολύ μεγάλη επίδραση. Γνωρίζουμε, έχουμε ας πούμε παραδείγματος χάρη, μου έρχεται στο μυαλό η μαρτυρία του Χομχάους που έχει συνοδέψει τον Λόρδο Μπάιρον στο πρώτο του ταξίδι στην Ελλάδα. Βρίσκονται κάποια στιγμή στη Βοστίτσα και είναι σε ένα φούρνο και πίσω σε μια γωνιά τους φωνάζει ένα φουρναρόπουλο και βγάζει από τον κόρφο του ένα χαρτί και του ζητάει, γιατί έχουν και Έλληνες μεταφραστές στη συνοδεία τους, ήταν μεγάλο, να το διαβάσουν. Είναι ο Θούριος του Ρίγα και όταν το διαβάζουν λύνεται στα κλάματα. Δεν ξέρανε μεν οι άνθρωποι να διαβάσουν, οι περισσότεροι δεν ήταν εγγράμματοι, αλλά σαφώς αυτές οι ιδέες, αυτά τα ποίηματα, τα πατριωτικά κτλ. Είχαν μια μεγάλη επίδραση. Ναι, και δημιούργησαν και το κλίμα, θα λέγαμε, το πνευματικό μέσα στο οποίο έγινε η Επανάσταση. Δηλαδή δημιουργήθηκε ένα... Αυτό ίσως είναι κάτι που το ξεχνάμε, ότι για να γίνει η Επανάσταση υπήρξε και ένα πνευματικό κλίμα καλλιέργειας περίπου ενός αιώνα πριν. Ναι. Με τις εκδόσεις και... Ακριβώς, αλλά κυρίως που εντάθηκε με την αρχή του 19ου αιώνα. Ναι, ναι, δηλαδή σίγουρα οι εκδόσεις, ο διαφωτισμός έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο σαν πνευματικό κίνημα, η Γαλλική Επανάσταση που βγήκε αυτό το πράγμα, σαφώς έφτασε και στην πατρίδα μας και ενέπνευσε πολλούς ανθρώπους, γιατί ήταν ένα τεράστιο άλμα αυτό το... Αυτοί δηλαδή που στοχάστηκαν το έθνος, που συνέλαβαν αυτή την ιδέα, ήταν ένα μεγάλο βήμα, θα έλεγα σχεδόν σαν την ανακάλυψη του τροχού, για να και μετά να το υπηρετήσουν. Και έχει πολύ σημασία αυτό που λέει η Όλγα Κατσιαρδί Χέρινγκ στην ταινία, ότι αναφέρει το παράδειγμα της Τεργέστης. Τα προνόμια που είχαν πάρει από τους Αυστριακούς ήταν για τους, να εγκατασταθούν οι Γκρέτσοι, αλλά Γκρέτσοι, όπως λέει, Γκρικούς, δηλαδή εννοούσαν όλους τους Ορθόδοξους. Είτε ήταν Έλληνας Ορθόδοξος, είτε Αλβανός, είτε Σέρβος, είτε οτιδήποτε. Και κάποια στιγμή, κάποιοι Έλληνες αρχίζουν και λένε ότι, ξέρεις, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Μπορεί να είμαστε όλοι χριστιανοί Ορθόδοξοι, αλλά εμείς έχουμε μια καταγωγή, έχουμε πίσω μας την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας, οτιδήποτε. Και δεν μπορεί το δικαίωμα του νατσιών, του έθνους, να είναι πάνω από το δικαίωμα της ρελίτσιο, της θρησκείας. Και πράγματι αρχίζει μία διαφοροποίηση, μία συνειδητοποίηση του προσωπικού. Και σαφώς βέβαια μέσα από την Επανάσταση του 1821 οφείλουμε και την ελληνική μας ταυτότητα, την αποκτήση. Και γνωρίζουμε ότι πάρα πολλοί μέσα στη διαδικασία της Επανάστασης γίνανε επαναστάτες. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Καραϊσκάκης. Ο Καραϊσκάκης, ναι, βέβαια. Η μεγάλη μας μορφή, mm-hmm. δηλαδή του 1821, ο οποίος πραγματικά μέσα στην Επανάσταση γίνεται. Ναι, επαναστάτη. Αλλά και η ίδια η Επανάσταση και με τον πόλεμο, στο Μεσολόγιο, ας πούμε. Ναι, βέβαια. Ναι, αλλά και με, και με το προσφυγικό θέμα, γιατί η σημερινή Ελλάδα ξεκίνησε ως μια χώρα προσφύγων, βέβαια. Ελλήνων που είχαν έρθει από τη Μικρά και από τη Μικρά Ασία, ακόμα από τα νησιά που είχαν καταστραφεί και τα λοιπά και συνέρεαν, ναι. στις απελευθερωμένες περιοχές. Υπήρξε, ας πούμε, αυτό το ανακάτεμα των Ελλήνων, έτσι ώστε να δημιουργηθεί, ας πούμε, μια υπερτοπική, ας το πούμε, πατριωτική συνείδηση και όχι μόνο η στενά τοπική. Και έπαιξε και πολύ μεγάλο ρόλο, δηλαδή και όταν ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση, ο διεθνής αντίκτυπος ήταν πολύ μεγάλο και βέβαια η θυσία του Μεσολογίου ανανέωσε το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον. Οφείλουμε να το πούμε αυτό, διότι είχαν μεσολαβήσει οι εμφύλοι, είχε δημιουργηθεί μια κακή εικόνα έξω, η θυσία του Μεσολογίου ανανέωσε το ενδιαφέρον. Το οποίο όμως ενδιαφέρον ευθύς εξ αρχής, δηλαδή οφείλουμε να πούμε ότι ήταν μεγάλο. Μην ξεχνάμε ότι στη διάρκεια της Επανάστασης βγάζει ο Φοριέλ συλλογή με τα ελληνικά δημοτικά τραγούδια στη Γαλλία, ο Γκέτε στη Γερμανία, ο Πούσκιν στη Ρωσία. Δηλαδή η ευρωπαϊκή διανόηση, δηλαδή της εποχής, είναι δίπλα στην Ελληνική Επανάσταση. Ναι. Λέγαμε πριν για την σπανιότητα των ελληνικών ταινιών σχετικά με το 21 και αναρωτιέμαι μήπως εκτός από τους πολύ σοβαρούς λόγους παραγωγής και οικονομικούς που είπαμε, μήπως αυτό έχει να κάνει και με την, ας το πούμε κάπως, αμήχανη σχέση μας με το 21, των σημερινών Ελλήνων, των Ελλήνων, ας πούμε,
της σύγχρονης εποχής, μιας τελείως άλλης πραγματικότητας από ό,τι ζούσαν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή. Δεν ξέρω αν έχουμε μία αμήχανη και μερικές φορές ίσως και κάπως συμπλεγματική σχέση με τη δική μας ιστορία. Ας πούμε η Επανάσταση, όπως πολύ ωραία είπες πριν, ήταν ένα μεγάλο παγκόσμιο γεγονός. Έφερε δηλαδή μια ανατροπή στην παγκόσμια ισορροπία και στις ιδέες. Για πρώτη φορά ενεργοποιήθηκε η κοινή γνώμη, ας πούμε, αυτό που λέμε κοινή γνώμη σήμερα. Υπήρξαν δηλαδή σοβαρές τομές. Στο κίνημα της δουλείας, επίσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η συμβολή της Ελληνικής Επανάστασης ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Παρ' όλα αυτά, όμως, σήμερα νομίζω ότι κάπου έχουμε μία. Δεν ξέρω, ίσως ο τρόπος που βλέπαμε την ιστορία, αυτός ο ρητορικός τρόπος που λέγαμε πριν, να έχει επηρεάσει. Αλλά μήπως και αυτός είναι ένας λόγος που δεν τολμούν, ας πούμε, οι Έλληνες κινηματογραφιστές να κάνουν κάτι σχετικά με την ιστορία αυτή. Δεν ξέρω. Πάντως θεωρώ ότι είναι, το ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα που έγινε. Και είμαστε ένας από τους λίγους λαούς στους νεότερους χρόνους που απέκτησαν την υπόστασή τους μέσα από μία επανάσταση. Ναι. Και είναι πολύ λίγη αυτή, δηλαδή. Έτσι, έρχομαι από την Αμερικανική, την Γαλλική, δηλαδή ελάχιστα. Άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει μια συμπλεγματική στάση απέναντι σε αυτά. Απλώς πιστεύω ότι είναι το εξής. Είναι μια αμφιθυμία ίσως. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε το 21 με λίγα λόγια. Κάπως έτσι. Ξέρεις κάτι. Σαφώς υπάρχει μέσα στις νεότερες γενιές μια απόσταση από την ιστορία. Δηλαδή κατακλυζόμαστε από πληροφορίες, κατακλυζόμαστε από ιστορίες του παρόντος, οι οποίες ταχύτατα την επόμενη μέρα έχουν γίνει ήδη παρελθόν. Οπότε το απότερο παρελθόν και η ιστορία του απότερου παρελθόντος μοιάζει πια να μην ενδιαφέρει. Δεν ξέρω, είναι και ο τρόπος επίσης που περνάει μέσα από την εκπαίδευση και δημιουργεί μια απόσταση στα παιδιά, δεν καταλαβαίνουν, είναι απλώς μια μηχανική συσσόρευση πληροφοριών. Η ιστορία δεν είναι μια τεχνική απομνημόνευση πληροφοριών. Είναι ουσιαστικά μια μεγάλη, απαιτεί μια παιδεία για να την πλησιάσει. Ναι. Νομίζω αυτό το πράγμα λείπει. Και έτσι όχι μόνο η στάση μας απέναντι στο 1821 θα είναι αμφίθυμη, αλλά και σε άλλα πράγματα ακόμα. Και σε λίγο θα ξεχάσουμε, ας πούμε, και τι ήταν και ο ναζισμός και τι έκανε στην ανθρωπότητα και όλα αυτά τα πράγματα που είναι πολύ πιο κοντινά μας, ας το πούμε. Ναι. Πιστεύω είναι δηλαδή μια αρνητική σχέση του νέου ανθρώπου, και αυτό δεν το εντοπίζω μόνο στην Ελλάδα, πιστεύω ότι είναι παγκόσμιο φαινόμενο, μια αρνητική σχέση που έχει εδραιωθεί ανάμεσα στην ιστορία και τις νεότερες γενιές. Ίσως επειδή έχουμε μια αίσθηση ότι κάπου η ιστορία τελείωσε ή ότι είμαστε εκτός ιστορίας. Η απομάκρυνση αυτή από την ιστορία νομίζω ότι έχει και ακόμα μια συνέπεια, ότι ξεχνάμε ότι οτιδήποτε έχουμε σήμερα έχει αποκτηθεί με πολύ μεγάλες θυσίες, ιστορικές θυσίες, με αίμα. Ακριβώς. Δηλαδή η ιστορία είναι μια ματωμένη, ας πούμε, ένα ματωμένο πεδίο. Δεν είναι ένα πεδίο, ας πούμε, κανόνων μαγειρικής ή κάτι, ας πούμε, πολύ ελαφρύ όπως αυτά που ζούμε σήμερα. Αυτή η απομάκρυνσή μας από την ιστορία νομίζω ότι έχει και αυτή τη συνέπεια, ότι ξεχνάμε ότι πόσο επώδυνο είναι να αποκτηθούν όσα έχουμε. Και σαφώς έχουμε. Αυτή η υποχώρηση της ιστορίας αντανακλάται και παγκοσμίως στην υποχώρηση των ανθρωπιστικών σπουδών. Ακριβώς. Έτσι. Έχουμε σαφώς, δηλαδή, στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου κλείνουν τμήματα που γύρω από ανθρωπιστικά ή δεν βρίσκουν χρηματοδοτήσεις πια, δεν ενδιαφέρονται, αλλού επενδύονται τα χρήματα, έστω και στην παιδεία κτλ. Και βεβαίως έχει γίνει μέσα από τη σύσκεψη. Είπαμε, δηλαδή, η Ελληνική Επανάσταση για 8 χρόνια οι άνθρωποι υπέφεραν τα πάνδυνα, τα πάνδυνα. Δηλαδή, όταν έφυγε ο Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο, μετά τον Αγαρίνη, δεν είχε μείνει τίποτα σε αυτή τη. Λίθος επί λίθου. Δηλαδή, είχε κόψει σύριζα της, τα δέντρα, τις σικές, τις ελιές, στη Μεσσηνία. Δεν υπήρχε ποτέ. Φτώχεια, δυστυχία, κατατρεγμός στην Ελλάδα, στο μικρό αυτό κομμάτι που εν τέλει έγινε ελεύθερο τότε, συνέρευσαν και άνθρωποι κυνηγημένοι και από άλλε
άλλες περιοχές που δεν απελευθερώθηκαν, έτσι, από τη Θεσσαλία, από την Ήπειρο. Δηλαδή, βαρύτατος ήταν ο φόρος αίματος, αλλά και σε υποδομές και στα πάντα. Δεν υπήρχε τίποτα όρθιο μετά. Δηλαδή, πραγματικά καμένη γη. Καμένη γη, απόλυτα. Ποιες είναι οι προσδοκίες ενός κινηματογραφιστή που βγάζει στα 2022 μια ταινία για το 1821. Η ταινία προβάλλεται τώρα, ας πούμε, στους κινηματογράφους. Μακάρι να έχει μια ανταπόκριση στον κόσμο. Εντάξει, βέβαια, μιλάμε, είμαστε και μέσα σε συνθήκες πανδημίας. Αλλά θα έλεγα σαν μια αφορμή να σκεφτούμε τι ήταν αυτό το πράγμα το οποίο έγινε στην πατρίδα μας πριν 200 χρόνια. Και να το δούμε λίγο και μέσα στην διεθνή του διάσταση. Δηλαδή, δεν ήταν κάτι που αφορούσε μόνο την Ελλάδα. Είναι, το ξαναλέω, ένα γεγονός διεθνούς εμβέλειας που κινητοποίησε τις συνειδήσεις των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, συγκίνησε και πιστεύω ότι θα έπρεπε και σήμερα με τέτοια πράγματα να συγκινιόμαστε. Δηλαδή, θα ήμουν ευτυχής αν την ταινία μου την βλέπανε κατά το Σολομικό με λογισμό και μόνιρο. Θα ήμουν πολύ ευτυχής. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ωραία συζήτηση. Και για την ταινία που... για τη χειρονομία της ταινίας. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.